Γεια σα, ελπίζω να είστε καλά. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για του μαύρου κύκλου κάτω από τα μάτια. Η αφορμή για αυτό το βίντεο ήταν ένα μήνυμα που έλαβα σήμερα και λαμβάνω βασικά πλέον σε καθημερινή βάση. Μια κοπέλα με ρωτούσε εάν έχω να προτείνω κάποια κρέμα για του μαύρου κύκλου. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχω αγγίξει στο παρελθόν, απλά ήθελα στο σημερινό βίντεο να τα πούμε όλα και να σας πω τι έχει βοηθήσει εμένα, τι μπορεί να βοηθήσει εσάς ανάλογα την περίπτωση και γενικά θα δείτε και κάποια προϊόντα τα οποία προτείνω. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, δηλαδή μπορεί να υπάρχει άλλος λόγος που εγώ έχω μαύρους κύκλους και να υπάρχει άλλος λόγος που έχετε εσείς και στην κάθε περίπτωση θα δράσουμε διαφορετικά. Η πιο συχνή περίπτωση που μπορεί να έχει κάποιο Μαύρου μαύρους κύκλους είναι γιατί είναι έτσι κατασκευασμένο το πρόσωπό του. Δηλαδή εδώ, σε αυτή την περιοχή, να υπάρχει μία μικρή λακουβίτσα. Υπάρχει κόσμος που είναι τελείως ευθεία και δεν υπάρχει κάποιο κόκαλο έτσι ώστε να κάνει μία μικρή λακκούβα. Γενικά είναι κατασκευασμένο διαφορετικά το πρόσωπο εκείνων των ατόμων τα οποία μπορεί να κάνουν γι' αυτό το λόγο μαύρους κύκλους. Επειδή αυτή εδώ η περιοχή είναι και αρκετά ευαίσθητη, το δέρμα είναι πάρα πολύ λεπτό, φαίνεται έτσι μία σκηνή. Yeah. Επίση έχει να κάνει και με την ηλικία, δηλαδή μπορεί κάποιο να έχει αυτή τη μικρή λαγουβίτσα, αλλά σε μικρότερη ηλικία να μην είχε τόσο έντονου μαύρου κύκλου, αλλά μεγαλώνοντα να φαίνονται πάρα πολύ πιο έντονοι. Και αυτό γιατί όσο μεγαλώνουμε, το λίπο στο πρόσωπο μειώνεται. Επομένω, γίνεται και πιο λεπτή αυτή η περιοχή, οπότε φαίνεται πολύ πιο έντονη αυτή η μαύρη σκούρα έτσι σκιά κάτω από το μάτι, οπότε φαίνεται σαν μαύρο κύκλο. Σε αυτή την περίπτωση, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάμε σε έναν πλαστικό ή σε έναν δερματολόγο και να κάνουμε κάποια ενέσιμα έτσι ώστε να γίνει λίγο πιο παχιά αυτή η περιοχή και έτσι να μην φαίνεται έντονα αυτή η σκιά κάτω από τα μάτια. Εννοείται η κληρονομικότητα τα παίζει τεράστιο ρόλο, δηλαδή εάν η μητέρα σας, ο πατέρας σας Όλο σα το σόι έχει μαύρου κύκλου, κυρίω γιατί είναι έτσι κατασκευασμένο το πρόσωπο. Λογικά θα έχετε και εσεί. Αλλά σε αυτή την περίπτωση πάει με την κατασκευή του προσώπου. Οπότε πάμε πάλι στην λύση του πλαστικού και του δερματολόγου για να μα κάνει τα ενέσημα. Επίση, για εμά τι γυναίκε είναι ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, διότι κάθε μήνα έχουμε περίοδο. Και ειδικά εγώ έχω συνειδητοποιήσει ότι κάθε μήνα, μία μέρα, δύο μέρε πριν μου έρθει περίοδο, η περιοχή κάτω από τα μάτια φαίνεται πολύ πιο σκούρα. Και αυτό είναι γιατί πέφτει ο σίδηρο εκείνε τι ημέρε. Γενικά, οι γυναίκε έχουμε και ένα θέμα με χαμηλά ποσοστά σιδήρου, οπότε καλό θα ήταν να πάτε να κοιτάξετε εάν έχετε θέμα με αυτό, να πάρετε κάποια συμπληρώματα διατροφή εάν έχετε θέμα, αλλά να ξέρετε ότι εκείνε τι ημέρε πριν έρθει η περίοδο, λογικό είναι να φαίνεται έτσι λίγο πιο έντονο αυτό το πρόβλημα των μαύρων κύκλων. Και αυτό είναι κάτι που πάλι δεν μπορούμε να το διορθώσουμε, να το καλύψουμε με κάποιο skincare προϊόν. Και προφανώ έχει να κάνει πάρα πολύ και με το lifestyle, το αν έχουμε μαύρου κύκλου ή όχι. Φυσικά, εάν καθόμαστε μπροστά από μια οθόνη 8, 10, 12, 15 ώρε, δεν ξέρω Κάποιοι άνθρωποι κάθονται μπροστά από ένα κινητό όλη την ημέρα και μπροστά από έναν υπολογιστή, οπότε κουράζονται και τα μάτια. Σε αυτή την περίπτωση πάλι μια κρέμα δεν μπορεί να κάνει κάτι, οπότε καλό θα ήταν να κάνετε διαλύματα συχνά, να μην κάθεστε τόσες πολλές ώρες καθημερινά μπροστά από μια οθόνη. Καταλαβαίνω και πλέον Καθόμαστε όλοι μας επειδή δουλεύουμε μπροστά από έναν υπολογιστή Αλλά καλό είναι να παίρνουμε διαλύματα Και όσο μπορούμε να μην καθόμαστε μπροστά σε μια οθόνη όταν δεν δουλεύουμε Εννοείται το αν κοιμόμαστε είναι πάρα πολύ μεγάλος παράγοντας και αν κοιμόμαστε σωστά και αν κοιμόμαστε επαρκώς εννοείται ότι τις φορές που δεν έχω κοιμηθεί σωστά έχω κοιμηθεί μόνο 3-4 ώρες την επόμενη μέρα τα μάτια μου θα φαίνονται χάλια και θα έχω πολύ πιο έντονα πρόβλημα μαύρων κύκλων οπότε και αυτό συμβάλλει πάρα πολύ νομίζω ότι είναι και ένας από τους μεγαλύτερους λόγους για τους οποίους ο περισσότερος κόσμος έχει μαύρου κύκλους και γενικά φαίνονται κουρασμένα τα μάτια του και εννοείται όσο περισσότερο νερό πίνουμε και όσο πιο πολύ υδατώνουμε το δέρμα μα από μέσα προ τα έξω, τόσο μικρότερο θα είναι και το πρόβλημα με του μαύρου κύκλου. Γιατί έχει να κάνει και με την ενυδάτωση το θέμα αυτό. Το δέρμα, όσο είναι ενυδατωμένο, είναι και λίγο πιο παχύ, οπότε δεν φαίνεται τόσο έντονα αυτή η σκιά κάτω από τα μάτια. Και εννοείται θα σας μιλήσω και για το κάπνισμα, αλλά και για τη διατροφή γενικά, όπως και για το lifestyle γενικότερα κάποιου ατόμου. Εάν αυτά βελτιωθούν, μπορεί να βελτιωθεί και το πρόβλημα των μαύρων κύκλων. Οπότε για μένα, οπότε εγώ τι θα σας πρότεινα. Θα σας πρότεινα να δείτε ένα προς ένα όλα αυτά που σας είπα και αν τα έχετε καλύψει όλα, Τότε μπορείτε να πάτε στο skincare. Αλλά και πάλι το skincare μην περιμένετε να κάνει θαύματα. Δηλαδή, εάν δεν έχετε φτιάξει συστηματικά όλα τα υπόλοιπα, το skincare δεν θα σας κάνει τίποτα. Εάν τα έχετε φτιάξει και θέλετε να έχετε και μία καλή ρουτίνα για κάτω από τα μάτια για να φτιάξετε τυχόν μαύρους κύκλους που έχετε, το skincare θα επιδράσει συνοδευτικά μέχρι κάποιο βαθμό. Θα φαίνονται τα μάτια σας πιο ξεκούραστα, αλλά και πάλι δεν θα κάνει θαύματα, μην περιμένετε για αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή τεράστια τεράστια αλλαγή. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποια προϊόντα τα οποία εμένα με βοήθησαν όσον αφορά και τους μαύρους κύκλους και για να φαίνεται πιο ξεκούραστη η περιοχή και θα σας πω εγώ ακριβώς τι έχω κάνει γενικότερα. Αρχικά το μεγαλύτερο μου πρόβλημα είναι κυρίως η αφυδάτωση κάτω από τα μάτια, δηλαδή θεωρώ ότι επειδή έχω και ξηρό δέρμα και επειδή το δέρμα μου είναι και αρκετά ευαίσθητο, αφυδατώνεται και πάρα πολύ. Οπότε νομίζω ότι όταν ενυδατώνω σωστά την περιοχή κάτω από τα μάτια δεν φαίνονται και τόσο έντονα οι μαύροι κύκλοι. Οπότε καλό είναι στη δική μου περίπτωση να βάζω αρκετά ενυδατικέ κρέμε κάτω από τα μάτια μου. Η δική μου αγαπημένη, την οποία την έχω δείξει πάρα πολλέ φορέ σε αυτό το κανάλι, είναι από την Kiehl's, Είναι αυτή με το βοκάντο και λέγεται Creamy Eye Treatment. Είναι πάρα πάρα πολύ πηχτή σαν κρέμα. Είναι πάρα πολύ βαριά, δηλαδή δεν θα την πρότεινα σε όλες τις περιπτώσεις, μόνο στις περιπτώσεις που ξέρετε ότι η περιοχή κάτω από τα μάτια σας είναι αφυδατωμένη, χρειάζεται ενυδάτωση και γι' αυτό το λόγο μπορεί και το πρόβλημα των μαύρων κύκλων να φαίνεται πολύ πιο έντονο. Όταν βάζω αυτή την κρέμα, την επόμενη μέρα βλέπω ότι η περιοχή κάτω από τα μάτια μου είναι πολύ πιο ξεκούραστη και δεν φαίνονται τόσο έντονα οι μαύροι κύκλοι. Αλλά είναι μια κρέμα ξεκάθαρα για πάρα πολύ ενυδάτωση. Επίσης μία άλλη κρέμα που μου αρέσει πολύ είναι η Fundamental Nourishing Eye Butter η οποία είναι μία κρέμα αρκετά ενυδατική θα έλεγα, όχι τόσο πυχτή και τόσο βαριά όσο η προηγούμενη από την Kiehl's, αλλά και αυτή νιώθω ότι δίνει τρομερή ενυδάτωση κάτω από τα μάτια και πάλι βλέπω ότι τα μάτια μου είναι πιο ξεκούραστα την επόμενη μέρα. Εάν ενυδατώσουμε σωστά την περιοχή κάτω από τα μάτια θα παχύνει λίγο το δέρμα οπότε δεν θα φαίνεται και τόσο έντονα το πρόβλημα. Κάτι άλλο το οποίο μου αρέσει να κάνω εγώ, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ παροδικό, είναι να βάζω πάτσει κάτω από τα μάτια. Και συνήθω το κάνω αυτό πριν πάω κάπου ή πριν γυρίσω κάποιο βίντεο. Σα έχω δείξει αυτά τα πάτσει, είναι από την εταιρεία Hymes, λέγονται Hydrogel Eye Patch και είναι με Bulgarian Rose. Αλλά τώρα έχω αρχίσει και χρησιμοποιώ από την Natura Siberica, μου έστειλαν όλη τη σειρά, έχουν βγάλει πάρα πολλά. Αυτά που έβαλα είναι τα Radiance iPads που έχουν βιταμίνη C και συναμίδη. γενικά όμως νομίζω ότι όλα τα iPads κάνουν πάνω κάτω την ίδια δουλειά δηλαδή ενυδατώνουν πάρα πολύ έντονα την περιοχή επειδή τα αφήνετε και 10 λεπτά οπότε αμέσως μετά η περιοχή φαίνεται πολύ πιο ξεκούραστη αλλά αυτό το αποτέλεσμα διαρκεί για πολύ λίγο 8 ώρε, 10 ώρε, κάπου εκεί. Άντε να σα κρατήσει και το αποτέλεσμα μια ολόκληρη ημέρα, αλλά όχι παραπάνω. Οπότε αυτή είναι μια τεχνική που εγώ θα χρησιμοποιούσα σε περίπτωση που έχω να πάω κάπου, να παρευρεθώ σε κάποιο event, να πάω σε κάποιο γάμο, να κάνω κάτι τέλο πάντων το οποίο θέλω να εμφανίζομαι πιο ξεκούραστη και να μην φαίνονται τόσο έντονα οι μαύροι κύκλοι. Και φυσικά ο μεγαλύτερος, ο μεγαλύτερος ασύμμαχος είναι το concealer. Θα πρέπει να βρείτε ένα concealer το οποίο να σας κάνει και να σας καλύπτει τους μαύρους κύκλους. Καλό είναι να χρησιμοποιείτε και έναν κορέκτορα. Υπάρχουν κορέκτορες εκεί έξω, πολύ καλοί. Και για να κλείσω αυτό το βίντεο, καταλαβαίνω τον προβληματισμό σας. Δεν υπάρχουν όμως... Λύσει, πανάκια, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όσον αφορά του μαύρου κύκλου. Θα πρέπει να λύσουμε πρώτα τα πρώτα προβλήματα που σας είπα, τα πρώτα θέματα και μετά να προχωρήσουμε στο skincare. Γιατί δυστυχώς το skincare δεν είναι χάπια, δεν είναι φάρμακο. Είναι κάτι τελείως συμπληρωματικό. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο. Εάν έχετε φυσικά επιπλέον απορίες ή θέλετε να μου πείτε οτιδήποτε, μπορείτε να μου τα αφήσετε όλα από κάτω στα σχόλια ή εννοείται μπορείτε να μου στείλετε και στο Instagram. Και εμείς θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά! Γεια σας!